Ο ΠΑΟΚ είναι ο νεόπλουτος της παρέας, ο οποίος ξόδεψε υποτίθεται 110 εκατομμύρια και δεν πήρε ακόμα πρωτάθλημα. Και το έχουν και το χαίρονται οι ΠΑΟΞΙΔΕΣ. Κάναμε 110 εκατομμύρια επένδυση, αυξήσει με τον κουκεφαλαίο κτλ. Ο ΠΑΟΚ έχει καλές μονάδες σε κάποιες συγκεκριμένες θέσεις, αλλά τολμώ να πω ότι δεν έχει προπονητή. Δηλαδή, ο Ζουνίδης πιστεύω είναι καλύτερος προπονητής από τον Λουτσέσκο. Μακράν καλύτερος είναι ο Δόνης. Ο Λουτσέσκο είναι τυχερός. Ναι. Ο Λουτσέσκο είναι τυχερός. Γιατί έπεσε σε μια εταιρεία. Τυχερός είναι, δεν είναι καλός προπονητής. Ναι. Προπονητάκος είναι για μένα. Έπεσε σε μια εταιρεία. Θα φέρω εγώ για παράδειγμα τα δικά μας. Δηλαδή, πες ότι εγώ είμαι στο Μετρόπολη. Παίρνω 10.000 το μήνα. Την AGB μου μετράει την ακροματικότητα. Τη βγάζει, ας πούμε, για παράδειγμα, το αφεντικό την κόμμενα που την έχει και την ταΐζει. Της δίνει δύο τεχνά από δίπλα και της λέει τσίμπα λίγο τα νούμερα. Μετά έχει τις καλύτερες τηλεφωνήτριες. Μου δίνει δύο άτομα, ας πούμε, από πίσω, για παράδειγμα, όπου μου έχουν δημοσιογραφική υποστήριξη. Μου έχει την καλύτερη ραδιοσκηνοθεσία ή τηλεσκηνοθεσία. Μου λέει αυτό που λέει, αυτή η μπλούζα που φοράς είναι άθλια. Μη φοράς τέτοια γιατί σε παχαίνει, ας πούμε. Ενώ είσαι γυμνασμένος, φαίνεσαι ότι είσαι χοντρός. Πάρα πολύ ωραία. Στιλιστικά να σε φτιάξει. Στο ραδιοτηλεοπτικό, μπορεί να ρίχνει τις Παναγίες της Γουαδελούπης, να έχει τον τρόπο και να λέει: έχουμε φίλους εκεί στο ΣΥΡΙΖ, ας πούμε, να μας βοηθήσουν στην. Μη φάμε κανένα πρόστιμο κτλ. Θέλω, δεν θέλω να πετύχω. Δηλαδή, πόσο του ταμπάνει να είμαι. Πόσο να πούμε να είμαι. Αυτό είναι ο Λουτσέσκου, ο οποίος έχει έναν πρόεδρο, ο οποίος για πρώτη φορά στην ιστορία του ποδοσφαίρου χτυπάει την Αθήνα κανονικά και με τον νόμο σε πολιτικό, κοινωνικό, ποδοσφαιρικό, αθλητικό, ό,τι θες επίπεδο. Τους χτυπάει εξωαγωνιστικά, τους χτυπάει αγωνιστικά, τους ανταγωνίζεται επί ίσης όρης. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό στον ΠΑΟΚ. Δηλαδή ο ΠΑΟΚ είχε τη μεγάλη ομάδα του 70, τη μεγάλη ομάδα του αρχές μέσα 80, γιατί η δεκαετία 80 πρίχες ήταν λίγα πράγματα, με καλή ομάδα του Πάγεβης με τον Παλατούδη και τώρα του Σαββίδη. Του Σαββίδη είναι ομάδα. Ούτε του λαού είναι, ούτε του προέδρου, ούτε του, συγγνώμη, του προπονητή είναι, κάποιον πολύ καλό μεμονωμένο παιχτών. Ο ΠΑΟΚ παίρνει το πρωτάθλημα γιατί έχει απέναντι ένα Ολυμπιακό, ο οποίος άμα βρει πούλμαν στα 5 μέτρα και του πει σημάδεψε το πούλμαν, ενώ φτάνει μέχρι το πούλμαν, την μπάλα την πετάει πάνω από το πούλμαν, ούτε το παράθυρο του απάνω ρόδου δεν βρίσκει. Έχει φτιάξει μια πολύ καλή τετράδα στην άμυνα, με τους δύο πλάγιους μπακ να αρετάρουν, και αυτό είναι καλό για τον ΠΑΟΚ που γίνεται η διακοπή. Με Βιερίνια Μάτος και Κρέσπο Βαρέλα Πασχαλάκη είναι σε ατομικό επίπεδο μια πεντάδα ποδοσφαιριστών πάρα πολύ καλών. Και φυσικά να σου πω ότι είναι σε δαιμονιώνη κατάσταση ο Πρίγιοβιτς, γιατί μου βάζει γκολ πέρα από την πρώτη επαφή. Άρα ο ΠΑΟΚ παίρνει το πρωτάθλημα για την καλή του άμυνα και το center forward του. Χαφ, εξτρέμ, εξάρια, οχτάρια, ο Πέλκας του κόλου. Φέτος ο Πέλκας του κόλου. Τον Μπέλκα τον κάνανε χαφ, τον βάλανε πίσω να μαρκάρει σαν τρίτος, να βγαίνει, και τον καλύτερο ποδοσφαιριστάρα φυσικά τον Μπίζεβαλ τον έχουν εκτός εντεκάδος στα περισσότερα παιχνίδια, γιατί έχουν τον Μπελά. Άμα χαθεί η μπάλα, θα έχουμε ένα παίκτη μείον να μαρκάρει. Δηλαδή ο Μπίζεβαλ είναι ο καλύτερος παίκτης του ελληνικού πρωταθλήματος, αλλά και αθλητικά πάει προς τη δύση της καριέρας του. Δηλαδή είναι ένας μεγάλος ποδοσφαιριστής, είναι ένας αθλητής ο οποίος και εύκολα κιλά παίρνει και ρούφα τράβα είναι. Και γενικά είναι το σκαρί του που δεν βοηθάει στο ποδόσφαιρο που πρέπει να παίζεται σε γρήγορους ρυθμούς, ακόμα και στην Ελλάδα δεν βοηθάει. Δίκαια το παίρνει το πρωτάθλημα. Η διαιτησία στην αρχή τον πήγαινε στραβά. Είχε μείον βαθμούς. Μάλλον δεν είχε μείον βαθμούς. Είχε μείον από τη διαιτησία, αλλά τα παίρνει τα μάτς. Πολλά μάτς πήρε με κακή διαιτησία. Τώρα τον βλέπω, τον γυρίζει καλά το έργο. Το πάει καλά το έργο. Και πιστεύω ότι θα κάνει, μα θέλω, θα κάνει και δύο ψιλοκινησούλες με τίποτα χαρίσιδες, τίποτα κάτι άλλους δανεικούς που ξεχνάω, αυτό με την Ξάνθη που πήρανε, γιατί την Ξάνθη την πήρε ο Μουζελίδης, ο πολιτός του Σαββίδη, θα το βγάλει δίκαια το έργο, πρωταθλητής, και νομίζω ότι μεμονωμένα κάποιοι ποδοσφαιριστές, αναφέρω Κρέσπο, αναφέρω Βαρέλα, αναφέρω Πασχαλάκη, αναφέρω Πρίγιοβιτς, μια τετράδα ακρογωνιαίων λίθων ατομικής καλής απόδοσης. Το ποδόσφαιρο που παίζει δεν είναι θελκτικό. Όλη η δουλειά γίνεται από τα πλάγια μπακ. Όλο το μυστικό είναι εκεί. Τα πλάγια μπακ, όταν είναι στα καλά τους, θα σου κάνουν το ενασμένα, θα σου κάνουν τη σέντρα, θα σουτάρουν από μέση απόσταση, θα σκοράρουν από μέση απόσταση, θα σκοράρει ο Μάτος από ψηλά,
κάτι το οποίο τα εξτρέμ δεν το κάνουν. Δηλαδή, γι' αυτό το λόγο σου δίνω για την είδηση ότι ο ΠΑΟΚ ψάχνει εναγωνίως και εξτρέμ και χτυπάνε την κούτρα τους. Το δίκο γιατί αφήσαν τον Λάμπρου και έφυγε.